κυρία Αναστασία Πετροπούλου και ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης για την αποψινή επίδειξη της εταιρείας Φεραίος που εκπροσωπείται τη Χαμπάνος εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Κυρία Πετροπούλου, μιλήστε μας λίγο για την πρωτοβουλία αυτή και τις εκδηλώσεις που κάνετε ανά την Ελλάδα, τις παρουσιάσεις. Παίρνουμε την πρωτοβουλία να φέρουμε ένα κουβανό να δείξει πώς φτιάχνουν το πουρο, πώς γίνεται το πουρο, για να μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί είναι μια τέχνη η οποία πρέπει να μάθουμε. Για λίγους τα λέγαμε. Ναι, για λίγους ακριβώς. Από εκεί πέρα κάθε χρόνο έχουμε αυτά τα event, διοργανώνουμε για ένα μήνα περίπου, κυρίως σε τουριστικά μέρη και σε μέρη που μπορούν και στηρίζουν την αγορά του πουρου. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από Έλληνες και τουρίστες, επισκέπτες. Εσείς τι κλίμα συναντάτε στα μέρη που πηγαίνετε? Πολύ θερμό κλίμα. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ, του αρέσει αυτό που βλέπει και νομίζω ότι θα βοηθήσει παραπάνω στην πρόθεση του προϊόντος στην Ελλάδα. Χρειάζεται και κάποια ειδική συντήρηση από ό,τι βλέπουμε εδώ με υγραντήρα κλπ. Έτσι. Κάποια ειδική θερμοκρασία. Είναι συγκεκριμένες θερμοκρασίες, ναι. και υγρασίας και βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή περίπου 16 με 19 βαθμούς Κελσίου και στα 60 με 80 100% υγρασία. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν 4 διαφορετικές ποικιλίες τώρα για το συγκεκριμένο πουρο που φτιάχνει εδώ ο κύριος. Το πουρο αποτελείται από 5 φύλλα. 5 φύλλα. Τα 3 είναι το εσωτερικό του, το 4 είναι που τυλίγει τα 3 φύλλα. Έτοιμο εδώ. Και το 5 είναι αυτό που διαμορφώνει το σχήμα, είναι η κάπα που λέμε. Μάλιστα. Τα 3 φύλλα, το ένα προσδίδει το άρωμα, το άλλο τη δύναμη και το άλλο το χρώμα. Και το τελευταίο από το, με το οποίο τυλίγεται? Είναι το... Το άρωμα θα λέγαμε. Είναι το σχήμα, το 5 που λέει. Μάλιστα. Και τη δύναμη προσδίδει. Μετά την ΚΟ, επόμενος σταθμός. Αθήνα και πολύ πιθανό Μύκονο, θα δούμε. Μάλιστα, οπότε αναμένετε ακόμα με μεγάλη συνέχεια. Ακόμα περίπου 7 μέρες ακόμα, είναι ήδη από 27 Ιουνίου εδώ πέρα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και να απολαύσετε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.